Καλή σας ημέρα, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Έχετε δει τα πάντα, έχετε δει τις εικόνες που μεταδίδουμε. Είναι αρκετοί οι πολίτες οι οποίοι μας λένε ότι δεν είδανε πυροσβεστικό. Άλλοι οι οποίοι είδανε τα σπίτια τους να καίγονται. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση του κόσμου. Και είναι δικαιολογημένη γιατί ακριβώς είναι στο ίδιο έργο θεατές. Σε ένα διαχρονικό έγκλημα που συντελείται σε βάρος της ανθρώπινης ζωής, των κόπων μιας ζωής που έχουν κάνει οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Και από αυτή την άποψη η συμπαράσταση του ΚΚΕ είναι δεδομένη σε αυτόν τον κόσμο. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή συμμετέχουν και στη διαδικασία της κατάσβεσης αλλά και στη διαδικασία της στήριξης όσων έχουν ανάγκη. Το θέμα είναι όμως να δούμε την ουσία του ζητήματος. Και η ουσία του ζητήματος είναι ότι αποδείχτηκαν κούφια τα λόγια και οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ότι έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις οποιασδήποτε επιπτώσεις μιας πυρκαγιάς, μια και μιλάμε για αντιπυρική περίοδο. Όλα αυτά φάνηκαν ότι αποτελούν ένα κενό γράμμα. Επί της ουσίας, το θέμα της πρόληψης των απαραίτητων υποδομών, του ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορούσε να περιορίσει την έκταση μιας πυρκαγιάς επιβεβαιώνεται στην πράξη. Δεν υπήρξε κανένα σχεδιασμός, καμία πρόληψη, καμία απαραίτητη υποδομή μέσα στα δάση για να καθαριστούν, να ανοιχθούν οι απαραίτητες αντιπυρικές ζώνες και ταυτόχρονα να υπάρχουν αυτές οι υποδομές εδώ. Οι καταγγελίες είναι αλλεπάλληλες, δεν έχουν νερό. Ναι, το μεταδώσαμε και εμείς, κύριε Καραθανασόπουλε. Βέβαια, ο κύριος Γεραπετρίτης, αν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την συζήτηση που είχαμε, που του το θέσαμε, γιατί και εκείνη τη στιγμή ίσως είδατε κι εσείς στελέχη της αστυνομίας να προσπαθούν όπως να σβήσουν μία φωτιά λίγο πριν πάρει ένα σπίτι. Ο κύριος Γεραπετρίτης, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα, ότι έπεσαν όλα τα εναέρια μέσα στην περιοχή. Εσείς όμως έχετε την κριτική. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Δεν δημιουργεί εντύπωση ότι η φωτιά πήγε πολύ γρήγορα στον αστικό ιστό, ότι κινδύνεψαν και κινδυνεύουν χιλιάδες κατοικίες και μεγάλες βιομηχανίες στην περιοχή αυτή? Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα, πώς τόσο εύκολα μπήκε η φωτιά στον αστικό ιστό, έφτασε με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ζωές και περιουσίες, να έχουν καταστραφεί περιουσίες και ταυτόχρονα να μην έχει λειτουργήσει το σχέδιο. Ένα. Δεύτερον, φαίνεται η ανυπαρξία των απαραίτητων υποδομών από τις δεξαμενές με νερό που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν, από τις αντλίες που θα λειτουργούσαν χωρίς ρεύμα, με πετρέλαιο, για να μπορεί ακριβώς να πέφτει το ρεύμα να λειτουργούν, να υπάρχει νερό. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα αναδεικνύουν ότι δεν υπήρχε σχέδιο, γιατί βεβαίως η πρόληψη δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και της σημερινής κυβέρνησης όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι δασικές υπηρεσίες είναι αποψηλωμένες. Σχεδιασμός ολοκληρωμένης αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς και των επιπτώσεων τους δεν υπάρχει, και αν υπάρχει είναι μόνο στα χαρτιά. Και το τρίτο στοιχείο το οποίο βγαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ότι όλη αυτή η λογική της εμπορευματοποίησης της γης, της αξιοποίησης των δασικών όγκων για μια σειρά επιχειρηματικά συμφέροντα, είναι και αυτό που οπλίζει το χέρι και επεκτείνει τις επιπτώσεις των πυρκαγιών. Και από αυτή την άποψη λοιπόν σήμερα χρειάζεται με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ο λαός, όπως παρενέβη αποφασιστικά, και να περισσώσει τις περιουσίες του, να διεκδικήσει μια σειρά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα βεβαίως είναι να υπάρξει στήριξη σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος έχει χτυπηθεί, να υπάρξει η απαραίτητη συνδρομή για τη στέγασή τους. Να πω σε αυτό το σημείο, κύριε Καραθανασόπουλε, μια που το αναφέρατε, μας ήρθε ένα μήνυμα πριν από λίγο και αφορά την στέγαση των πολιτών από την περιοχή της Πεντήλης. Όσοι έχουν ανάγκη μπορούν να καλέσουν στο 2, 13, 15, 10, 100, γιατί κάνουμε αυτή την συζήτηση δυστυχώς όχι σε νεκρό χρόνο. Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Πολλοί άνθρωποι βλέπουν αυτή τη στιγμή τον Α και όπως έγινε και με την οικογένεια της κυρίας Στεφανίδη, της Ολυμπιονίκη μας, είδανε το σπίτι του σχεδόν να καίγεται. 2-13 λοιπόν, 15, 10, 100. Οι πολίτες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις οικίες τους μπορούν να καλούν εδώ. Είναι το τηλέφωνο το οποίο μας έχει δώσει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Σας διέκοψα
Σας διέκοψα όμως και έχετε κάποια σημεία στα οποία επικεντρωθήκατε να υπάρξουν κάποιες δεξαμενές. Είδαμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με το νερό. Υποθέτω όμως ότι συμφωνείτε στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση την ενοικίαση νέων αεροσκαφών, το ότι ζήτησε συνδρομή από άλλες χώρες να είναι εδώ μόνιμα. Το πρόβλημα είναι, εδώ βλέπετε εσείς κύριε Καραθανασόπουλε, ότι υπάρχει πρόβλημα τοπικής αυτοδιοίκησης, πυροσβεστικής ή κυβέρνησης? Είναι συνολικά του κρατικού μηχανισμού. Εδώ είναι η κυβέρνηση, είναι και η τοπική και η περιφερειακή διοίκηση, οι οποίες έχουν ευθύνες. Και το θέμα δεν είναι αν έχεις το απαραίτητο προσωπικό για την κατάσβεση. Το θέμα είναι πώς θα προλάβεις την εκδήλωση της πυρκαγιάς και το να πάρει μεγάλες εκτάσεις. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο της κατάσβεσης όταν αυτό πάρει μεγάλες εκτάσεις. Και τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει. Προληπτικό ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Εσείς μόνοι σας, οι δημοσιογράφοι του σταθμού σας, μιλάνε για μεγάλο φορτίο καύσιμης ύλης, το οποίο ήταν μέσα στα δάση, ακόμη και μέσα σε επαρειαστικές περιοχές. Μα το είδαμε αυτά και στο ρέμα στη Διόνη, κύριε Καραθανασόπουλε. Αυτά δεν είχαν το βράδυ αντιλαμβανόμουν, μιλώντας με ανθρώπους που ήταν στο συντονιστικό. Σημαίνει καθαρισμός. Υπάρχει πρόβλημα. Σημαίνει αντιπυρικές ζώνες. Μάλιστα. Τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε. Και αυτό είναι ακριβώς που δίνει ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην πυρκαγιά. Άρα καταστά αναποτελεσματικό την όποια προσπάθεια κάνουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής για να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιπτώσεις. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης, τότε είναι πολύ μικρότερη η δυνατότητα που έχεις να κάνει παρέμβαση ο ανθρώπινος παράγοντας την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στο ζήτημα της πρόληψης. Λέμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν σήμερα οι πυρόπληκτοι και βεβαίως να καταγραφούν γρήγορα οι ζημιές και να αποζημιωθούν στο 100% και βεβαίως και όλες οι υποδομές οι οποίες χρειάζονται, γιατί είμαστε ακόμη στο μέσο της αντιπυρικής περίοδου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ, μια συνέχεια της χθεσινής πολύ δύσκολης ημέρας, προτείνω να αφήσουμε τη συνέχεια της πολιτικής αντιπαράθεσης και της κριτικής για τις επόμενες μέρες να έχει σβήσει και η πυρκαγιά, ο κόσμος να έχει βρει κάπου. Γι' αυτό το πρώτο που είπαμε είναι το ζήτημα ότι πρέπει η παρουσία του κόσμου και η δραστηριοποίηση οργανωμένη να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα μια τόσο δύσκολη μέρα.